Συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό αλλά και φόβο η τακτική που ακολουθεί η κατασκευάστρια εταιρεία του ΤΑΠ σχετικά με την όδευση του αγωγού για την περιοχή μας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ανεπίσημες και προφορικές επιφυλάξεις εκφράζουν οι εκπρόσωποι του ΤΑΠ για την πρόταση εναλλακτικής όδευσης του αγωγού που κατέθεσαν οι τοπικοί φορείς. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πρόταση για εναλλακτική όδευση έχει κατατεθεί από πλευράς των δύο επιμελητηρίων, του ΤΕΕ και του ΓΕΟΤΕΕ, από τον Οκτώβριο του 2013, και ενώ η ίδια η εταιρεία είχε θέσει ως deadline για την απάντησή της την 20η Μαρτίου, ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα στην πρόταση, αφήνοντας μόνο διάφορες διαρροές, όπως το ότι θα αποφανθούν για την όδευση μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς ζητήσαμε την θέση των υποψηφίων δημάρχων για το θέμα, αλλά και γιατί σε ένα παιχνίδι τακτικής η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα αποφασίσει μετά τις εκλογές. Εμάς, όπως τονίζω, η απόφαση πρέπει να γίνει και να δημιουργηθεί πριν τις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον ΤΕΕ και κύριο Βασιλιάδη και μαζί με συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο. Η συγκεκριμένη όδευση πρέπει να σταματήσει και τονίζω ότι ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς πρέπει να σταματήσουν αυτά τα παιχνιδάκια που γίνονται εις βάρος του τόπου μας. Τι κρύβει δηλαδή, τι να κρύβει αυτή η απόφαση? Να κρύβει ότι προσδοκούν σε μια αλλαγή κυβέρνησης? Θεωρούν ότι μια κυβέρνηση υπό τον κύριο Τσίπρα θα είναι πιο εύκολος αντίπαλος για αυτούς? Ή θεωρούν ότι η όποια εμπλοκή της Δημοτικής Αρχής στην Καβάλα με την καινούργια διοίκηση θα είναι πιο εύκολος αντίπαλος? Η τοπική κοινωνία έχει δείξει καθαρά και σταθερά ότι βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των αγροτών. Εάν λοιπόν νομίζουν ότι περιμένουν αλλαγή κυβέρνησης, να πέσει κυβέρνηση και να τα κάνουν όλα αυτά που λένε με την καινούργια την κυβέρνηση, αυτό είναι θέμα να το βάλουμε όλοι για προβληματισμό. Όλοι είναι υπέρ του έργου και κατά της όδευσης. Όλοι θέλουμε να γίνει το έργο, είναι εθνική σημασίας, δεν το συζητούμε, αλλά να μην περνάει μέσα από τα χωράφια, να περνάει από πιο πλάι. Το ότι τίθεται όμως ένα θέμα εδώ και ένα χρόνο είναι και ένα μήνυμα για την κεντρική εξουσία. Ότι η εν λόγω περιοχή δεν θέλει, δεν ανέχεται τα σχέδια της εταιρείας. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Ας το δούμε κι αυτό. Κύριε Σαλτήρη, όσον αφορά το πρόβλημα του ΤΑΠ, θα θυμάστε ότι ο Συνδυασμός Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση και εγώ προσωπικά είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου 28 του Φλεβάρη, είχαμε δηλώσει τις ανησυχίες μας. Τότε όλοι είχαν απαντήσει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Μάλιστα, αν θυμάστε, είχα συνδυάσει και με την αλλαγή της ηγεσίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και είπα μήπως και αυτό συνδέεται με την, θα έλεγα, με την εκτόνωση της όλης αγωνιστικής διάθεσης που είχαμε δείξει ώστε να επιβάλλει η τοπική κοινωνία τη δικιά της όδευση, αυτή που δεν αχρηστεύει την καλλιεργήσιμη μυκή. Και για να συμπληρώσω, λέω ότι εγώ συνεχίζω να ανησυχώ, γιατί βλέπω ότι η εταιρεία θέλει με την πάροδο του χρόνου να ξεχαστεί το θέμα, να γίνει υποτονικό και τελικά να επιβάλλει την δικιά της άποψη. Είχα πει ότι οι κοινωνίες διατάζουν, δεν διατάσσονται. Δηλαδή ότι εμείς πρέπει επιτέλους να ξαναβρούμε το δρόμο του αγώνα και να πούμε ότι δεν μπορεί κανένας να προγραμματίζει τα πράγματα για την περιοχή μας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό για μένα είναι η πηξίδα της όλης μας δραστηριότητας και σε αυτό καλώ όλη την κοινωνία και κυρίως τους τρεις συντονιστές, δηλαδή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο και τον Αγροτικό Σύλλογο, να ξαναρχίσουμε να συζητάμε σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί διαφορετικά θα μας επιβληθούν μια μέρα οι βουλές των Αθηνών.